Τρίτη 25 Απριλίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα τηλεόραση. Το βράδυ της Τρίτης μαζί θα δούμε το δελτίο, όπως και κάθε βράδυ. Θα δούμε αρχικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και αμέσως μετά όλη η δισογραφία αλλά και οι προσκεκλημένες μας ζωντανά εδώ στο στούντιο της Δέλτα τηλεόρασης. Προεκλογικό σποτ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζει υπό τουρκική κατοχή σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ελλείψεις σε βασικά σκευάσματα καθημερινής χρήσης στην αγορά. Τι λένε οι φαρμακοποιοί? Αυξημένη ζήτηση για αγορά ακινήτων από νέους 25 με 39 ετών στην Αλεξανδρούπολη. Σε ετοιμότητα 17χρονοι για την κάλπη της 21ης Μαΐου. Πώς βλέπουν τις εκλογές οι νέοι? Κυρίες και κύριοι, προεκλογικό σποτ του Ερντογάν εμφανίζει υπό τουρκική κατοχή τη Δυτική Θράκη και σχεδόν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά προκαλεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονας χώρας σε πρόσφατες δηλώσεις του να μην αποκλείει ενδεχόμενη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ως κεντρικό προεκλογικό αφήγημα εισάγει ο Ταγίπ Ερντογάν με τηλεοπτικό σποτ που εμφανίζει τη Δυτική Θράκη και το σύνολο σχεδόν των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου υπό τουρκική κατοχή. Τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος αλλά και η Δυτική Θράκη εμφανίζονται κάτω υπό την τουρκική ημισέλινο σε προεκλογικό σποτ του τηλεοπτικού καναλιού του κόμματος του Ερντογάν. Το διαφημιστικό των 108 δευτερολέπτων, στο οποίο πρωταγωνιστεί η σημαία της Τουρκίας, ανέβηκε στα social media του κόμματος του Ερντογάν για να τιμήσει την ημέρα εθνικής κυριαρχίας και ημέρα παιδιού που αποτελεί εθνική γιορτή για τη γείτονα χώρα. Η επέτειος καθιερώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, καθώς στις 23 Απριλίου του 1920 ιδρύθηκε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση που αποτελεί σύμβολο της εθνικής κυριαρχίας της Τουρκίας και η οποία αφιερώθηκε από τον Τούρκο ηγέτη στα παιδιά. Την ίδια στιγμή η Αθήνα στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα πως δεν θα επιτρέψει η εσωτερική τουρκική πολιτική αντιπαράθεση να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γιώργος Αρναούτης δήλωσε πως οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η διαφορά μας είναι μία, δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η τοποθέτηση του κυρίου Αρναούτη ήρθε ως απάντηση των δηλώσεων Τσαβούσογλου στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TV100, με τις οποίες επανέφερε την ατζέντα αμφισβήτησης ελληνικών νησιών, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν νησίδες και βραχονησίδες που δικαίως λέμε ότι είναι δικές μας. Δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, ενώ παράλληλα δικαιολογεί τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Όταν διεκδικούν ένα αέριο χώρο 10 μιλίων πάνω στα χωρικά ύδατα των 6 μιλίων και τα δικά μας αεροσκάφη εισέρχονται μεταξύ των 4 μιλίων, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν τους ανήκουν, τότε αρχίζουν και μιλάνε για παραβιάσεις. Επίσης υπάρχουν νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων δεν έχει καθοριστεί η κυριότητά τους. Αναφέρομαι για τις συνθήκες της Λοζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947, οι οποίες δεν καθορίζουν με σαφήνεια την κυριαρχία τους. Εμείς δικαίως λέμε ότι μας ανήκουν. Η Ελλάδα λέει επίσης ότι είναι δικές της και τότε ξεσπάει ένταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσαβούσογλου. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε να επανέλθει η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και εκείνοι έχουν εκλογές μία εβδομάδα μετά από εμάς και φτάσαμε σε μία συμφωνία να κάτσουμε και πάλι σε ένα πιο ειλικρινές περιβάλλον να συζητήσουμε πώς θα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά αύριο μπορεί να γίνει κάποια ένταση, είπε χαρακτηριστικά, για να εκφράσει παράλληλα την ενόχλησή του που Έλληνες αξιωματούχοι τίμησαν την επέτειο γενοκτονίας των Αρμενίων. Ελλείψεις σε βασικά σκευάσματα καθημερινής χρήσης παρατηρούνται στην αγορά, καθώς τα ράφια των φαρμακείων έχουν αδειάσει. Ενώ η κατάσταση που επικρατεί στη Θράκη δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Όπως υποστηρίζουν μάλιστα οι φαρμακοποιοί, οι πραγματικές έλλειψεις σκευασμάτων από τα ράφια των φαρμακείων είναι πολλαπλάσιες σήμερα από αυτές τις οποίες έχει καταγράψει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Σε έλλειψη βρίσκονται πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα στην Ελλάδα. Οι επίσημες λίστες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με τα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη ή έχουν αποσυρθεί εντελώς από την ελληνική αγορά είναι υποτιμημένες σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς. Συγκεκριμένα και μετά την πρόσφατη επικαιροποίηση των δύο ληστών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο επίσημος αριθμός των σκευασμάτων σε έλλειψη είναι 235. Τα φάρμακα στα οποία παρατηρούνται μεγαλύτερες ελλείψεις είναι αντιβιώσεις, κολύρια,
αντισταμινικά σιρόπια για παιδιά, εισπνεώμενα, αντιδιαβητικά ενέσιμα. Σε δηλώσεις του στη Δέλτα Τηλεόραση, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Θανάσης Μαλάκης, αναφέρει ότι και στο νομό μας παρατηρούνται πολλές ελλείψεις. Λείπουν αρκετά φάρμακα, κατά περιόδους, δεν είναι πάντα τα ίδια. Είχαμε κοντά στις γιορτές, αν θυμόσαστε καλά, ένα πρόβλημα με τα αντιπυρετικά σιρόπια, κάποιες αντιβιώσεις. Αυτό μεταξεπεράστηκε. Τότε, κατά την περίοδο των γιορτών, οι εταιρείες κλείνουν για 2 εβδομάδες, με αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να γίνει ακόμα πιο έντονο. Και σε σχέση με τις συνεχόμενες ιώσεις που είχαμε τότε και σε αυξημένο αριθμό, είχαν δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Εδώ πέρα, οι ασθενείς που έρχονται στα φαρμακεία θα πρέπει να εμπιστευτούν τους συναδέλφους. Ξέρουν οι συνάδελφοι εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να προτείνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να μην μείνει ακάλυπτος ασθενής. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό. Όταν κάποιος γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρει το φάρμακό του και απογοητεύεται, στο τέλος σταματάει την αγωγή, σταματάει την θεραπεία του, πράγμα το οποίο είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει έτσι λίγο να το δούμε καλύτερα, να βοηθήσουμε τον κόσμο ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στη συγκεκριμένη στιγμή. Ίδια είναι και η κατάσταση και στην πόλη της Κομωτινής παρά τις υποσχέσεις του αρμόδιου υπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των ασθενών, ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης Χρήστος Κουκάκης σε δηλώσεις στο Ράδιο Χρόνος 87,5. Τέλη Φεβρουαρίου ήταν ότι όλα θα είναι καλά και θα αποκατασταθούν οι λήψεις. Θα αποκατασταθούν οι λήψεις, ναι. Δεν έχουν καλυτερεύσει καθόλου, έχουν χειροτερεύσει. Συνεχίζουν να έχουν προβλήματα, οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, εμείς ταλαιπωρούνται, οι γιατροί του ίδιου ταλαιπωρούνται. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι κατάσταση που είναι τραγική. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να λύνεται το πρόβλημα. Γιατί? Όπου ένα θα γίνει θεωρητικά η άρση των εξαγωγών. Δηλαδή με το που έρθουν οι εξαγωγές πάλι δεν θα μείνει τίποτα στα ράφια μας. Πρώτα πρέπει να δούμε ακριβώς τι φαρμακό είναι. Το βασικότερο. Να δούμε δηλαδή αν το έχουμε. Μπορούμε να το... Αν δεν το έχουμε, δυστυχώς πάνω περιπτώσεις που του λέμε όπου παίρνεις συνταγή όπως είσαι, φαρμακείο πόρτα-πόρτα και αν το βρεις καλώς. Αλλιώς στο γιατρό σου να στα αλλάξει. Και φυσικά οι γιατροί ταλαιπωρούνται και αυτοί. Γιατί τώρα έρχεται ένας ασθενής, τον εξετάζουν, τον αγοραφούν ένα φάρμακο. Και είναι στο φαρμακείο. Δεν έχει. Δεν μπορεί να βρει άνθρωπος, ταλαιπωρείται κάποιες μέρες. Φυσικά δεν κάνει την αγωγή του σωστά. Και να ξαναγυρίσει στο γιατρό για να του γράψει κάτι άλλο το οποίο πάλι μπορεί να μην το έχουμε. Αλλαγή θέματος τώρα, κυρίες και κύριοι, στον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, στον Κοσμά Πανταζή. Κοσμά, καλησπέρα. Σάκη, καλησπέρα. Είχαμε μία δυσάρεστη είδηση, την είχαμε δει στο δελτίο τη προηγούμενη εβδομάδα. Έχει εξέλιξη όμως που παραμένει δυσάρεστη. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν ήταν καλά τα νέα σχετικά με το τροχαίο που συνέβη στις 13 Απριλίου, την Μεγάλη Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, με συγχωρείτε, στη λαϊκή αγορά της Κομωτινής, εκεί όπου είχε συγκρουστεί ένα γιοταχή αυτοκίνητο με μία μηχανή. Τότε θυμίζουμε ότι ένας 20χρονος, ο 20χρονος οδηγός της μηχανής είχε χάσει την ζωή του και ο συνεπιβάτης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κομωτινής μέχρι και χθες Δευτέρα. Δυστυχώς, χθες κατέληξε ο συνεπιβάτης της μηχανής. Μιλάμε για ένα 17χρονο παιδί. Συλληπιτήρια φυσικά στους οικείους του, στην οικογένειά του. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα σημείο αυτό εκεί κοντά στη λαϊκή αγορά της Κομωτινής, στο οποίο έχουν λάβει χώρα και άλλα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και από τους πεζούς. Ναι, και αν χρειάζεται κάποια παρέμβαση είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια για να λυθεί, αν χρειάζεται κάποια παρέμβαση, ας ελπίσουμε να γίνει σύντομα. Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου, με χαμηλά ή άτοκα στεγαστικά δάνεια. Όπως υπογραμμίζουν οι ιδιοκτήτες μεστικών γραφείων, το ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για τον κλάδο τους. Έντονο είναι το ενδιαφέρον των νέων για το πρόγραμμα Σπίτι μου, που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων προς νέους και νέα ζευγάρια, ηλικίες από 25 έως 39 ετών για την αγορά πρώτης κατοικίας. 18.895 είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους σε λιγότερο από ένα μήνα, ενώ σημειώνεται πως από αυτές έχουν προεγκριθεί από τις τράπεζες 996. Με μέσο ποσό δανείου της 111.000 ευρώ. Η κίνηση στην αγορά είναι πολύ αυξημένη. Τώρα εδώ και από ό,τι που ανακοινώθηκε και πριν, είχαν έρθει πάρα πολλοί κόσμος και τώρα συνεχίζουν καθημερινά και έρχονται πολλοί κόσμος στο γραφείο και ευελπιστούν και θέλουν και πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν να πάρουν αυτό το δάνειο, που το δάνειο το βλέπω πολύ καλό, πολύ θετικό και κανονικά έπρεπε να δώσουν και περισσότερους, σε περισσότερους Έλληνες και όχι μόνο 10.000. Και κατά τη δικιά μου άποψη, την ταπεινή
στιγμή θα ήταν καλύτερο να βοηθήσουν και κάποιες περιοχές όπως είναι οι δικές μας, όπως είναι ο Βόρειος Εύρος, η Αλεξανδρούπολη και γενικά κάποιες παραμεθόριες περιοχές. Έπρεπε να δώσουν κάποια κίνητρα περισσότερα επιπλέον από κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Να δώσουν κίνητρα για να μείνει ο κόσμος, να δημιουργήσει και να έχει μια πολύ καλή ζωή στην Αλεξανδρούπολη. Επιπρόσθετο, ο κ. Γερασούδης υπογράμμισε ότι αυτή η κίνηση της κυβέρνησης για την επιδότηση των νέων για αγορά πρώτης κατοικίας αποτελεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία για όλα τα μεστικά γραφεία προκειμένου να πάρουν οικονομική ανάσα, καθώς ήταν από τους πιο πληγωμένους κλάδους στην περίοδο της κρίσης. Ήδη τον έχει βοηθήσει. Τώρα περιμένουν στο διατάφτα. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση καλή και θα έχουμε και αποτέλεσμα. Γιατί προς το παρόν κάνουμε τις αιτήσεις, μιλάμε με τράπεζες, τα σπίτια από εκεί πέρα υπάρχει πληθώρα διαμερισμάτων σε πολύ καλές τιμές. Κάποιοι τις θεωρούν λίγο υψηλές, γιατί κάποιοι μας συγκρίνουν με κάποιες άλλες πόλεις, με Κομωτινή, με Ξάνθη, που δεν έχουν καμία σχέση οι τιμές της Κομωτινής, της Ξάνθης με την Αλεξανδρούπολη. Και θα προχωρήσει. Πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση θα μείνει πολλοί κόσμος ευχαριστημένος. Με τις εθνικές εκλογές να έχουν μπει στην τελική ευθεία, μεγάλη σημασία αποδίδεται στους νέους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Όπως δηλώνουν παιδιά 17 ετών που θα βρεθούν για πρώτη φορά στην κάλπη, αυτό που θέλουν είναι να αλλάξει προς το καλύτερο ο τόπος μας. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι εθνικές εκλογές με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για να πάνε οι πολίτες στις κάλπες, με τους 17χρονους να ψηφίζουν για πρώτη φορά. Πολλοί όμως είναι οι νέοι που είναι αναποφάσιστοι για το τι θα επιλέξουν και για το αν θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτό επειδή για αρκετούς, όπως οι ίδιοι σχολιάζουν, δεν τους αφορά τι συμβαίνει με την πολιτική στη χώρα. Μάλλον. Είστε η νέα γενιά αυτού του τόπου. Ναι. Θα ψηφίσουμε γιατί πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Πώς το έχεις στο μυαλό σου σαν νεαρή κοπέλα? Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τα πολιτικά και όλα αυτά για να έχω μία άποψη. Αλλά μπορεί να ψηφίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Πιστεύω. Δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνεται πολύ δουλειά εκεί κάτω. Άρα θα ψηφίσω κάτι που δεν θα βγει, για να μην έχω κοιτήψει μετά για τα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια που θα τους σωθήσει να προσέλθουν στις κάλπες, όπως λένε στη Δέλτα τηλεόραση, είναι η ελπίδα και η αποφασιστικότητα της νέας γενιάς να αλλάξει ο τόπος τους πάντα προς το καλύτερο. Θα ψηφίσεις φέτος στις εκλογές? Δεν ξέρω ακόμα, αλλά πιστεύω μπορεί, ναι. Έχεις αποφασίσει, σκέφτεσαι κάτι? Είστε η νέα γενιά, είστε το μέλλον. Ναι, γι' αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε γενικά όλη την νοοτροπία, επειδή έπαιξαν και πολλά ρόλο, ειδικά τη φετινή χρονιά. Οπότε θέλουμε να ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο για να πάμε ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά και να εξελιχθούμε σε κοινωνία. Θα ψηφίσουμε. Είστε η νέα γενιά αυτού του τόπου. Θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Τι όνειρα έχετε? Πρέπει να αλλάξουν κάτι? Πες μου δύο λόγια. Πιστεύω πρέπει να αλλάξουν. Όπλο μας είναι, πιστεύω, να ψηφίσουμε, να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε. Και να κάνουμε το καλύτερο για το καλό της χώρας μας, αφού είμαστε στο μέλλον. Θα ψηφίσουμε φέτος στις εκλογές? Δεν ξέρω μα πάω. Και δεν ξέρω καν μα ψηφίσω και θα ψηφίσω. Σκέφτομαι να κάτσω και κοιμηθώ καλύτερα. Ψηφίσουμε, ναι. Τι να πω τώρα, τι να ψηφίσω? Όχι, είσαι η νέα γενιά αυτού του τόπου. Τι σκέφτεσαι, για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, τι όνειρα έχεις σαν νέος? Το κακό είναι ότι τα νέα παιδιά δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Δεν έχουν μελετήσει πολιτικό τομέα όπως και εγώ. Είναι πολύ κακό και εμείς οι νέοι είναι που θα προχωρήσουμε τη γενιά. Από εμάς εξαρτάται ο πολιτισμός, ο κόσμος. Ψηφίσουμε. Είστε η νέα γενιά αυτού του τόπου. Τι σκέφτεστε, πώς θα γίνουν όλα? Θέλετε να αλλάξει κάτι? Πείτε μας δύο πράγματα. Θέλουμε να αλλάξουν πολλά, γιατί πρέπει ήρθε η ώρα να γίνει μια αλλαγή. Και θα ψηφίσουμε όλοι, πιστεύω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να κατεβούμε και να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Το καλύτερο και το σωστό είναι αυτό, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Ο καθένας για τον εαυτό του να ψηφίσει κάτι που πιστεύει ότι θα αλλάξει. Πάμε τώρα να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Σπύρος Ζέντογλου είναι μαζί μου, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σχολιάζαμε το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, και το πόσο σημαντικό είναι οι νέοι άνθρωποι, καθ' όλη τη διάρκεια που το βλέπατε, οι νέοι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία, να ψηφίσουν και να επιλέξουν και να ξέρουν και τι ψηφίζουν, κύριε Ζέντογλου. Ανεξάρτητα με το αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, προφανώς κάτι άλλο. Προφανώς. Θα πρέπει να αντιληφθούν κυρίως οι νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, οι οποίοι πέφτουν θύματα μιας προπαγάνδας ενός συστήματος εξωθεσμικών παραγόντων που θέλει τον κόσμο απολύτικο. Θέλει υπηκόους, θέλει οπαδούς και όχι πολίτες με άποψη. Γιατί αυτοί είναι δυσκολότερα χειραγωγούμενοι. Άρα όλοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν ανεξαρτήτως το τι θεωρούν, αλλά η πολιτική
έχει να κάνει με τη ζωή μας, αφορά τη ζωή μας. Δηλαδή η ψήφος είναι για τη ζωή του καθενός. Εάν δεν το κάνει, όποιος δεν το κάνει, εκχωρεί το δικαίωμά του αυτό, γιατί πρόκειται περί δικαιώματος και όχι υποχρέωση, το εκχωρεί σε εμάς που θα πάμε να ψηφίσουμε, σε όλους τους άλλους που θα πάμε να ψηφίσουμε. Άρα οι νέοι εδώ στο ρεπορτάζ που δείξατε. Επειδή το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει επί των ψηφισάντων, όχι επί. Βέβαια. Δηλαδή νομίζει ο άλλος ότι έχει μια τιμωρητική διάθεση και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και λόγω μιας κακής κατάστασης που υπάρχει. Η τιμωρητική διάθεση δεν είναι δια της αποχής ή δια του λεφτού. Ούτε είναι προς τα άκρα γιατί έτσι θα τους κάνουμε να πονέσουν. Πρέπει να δουν, να μετρήσουν προγράμματα, να δουν τι είναι αυτό στη ζωή τους που δεν πάει καλά και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Σήμερα διάβαζα, κύριε Σταυρίδη, μία έκθεση των εργαζομένων της ΓΕΣΕΕ από μία έρευνα την οποία έχουν κάνει. Τα στοιχεία είναι τραγικά. 4 στους 10 τρώνε μία φορά κρέας την εβδομάδα από τους εργαζόμενους. Ναι. Έτσι, το 87 μειώνει τη θέρμανση, δεν έχει θέρμανση. Το 87%, φοβερά αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει αυτή η έρευνα. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό έχει να κάνει. Όταν δεν μπορείς να θερμανθείς, όταν κλείνεις τα φώτα, κλείνεις το θερμοσύφωνο, ξέρεις, μαγειρεύουν πολλές φορές για 2 ημέρες, για 3 ημέρες, για να σήμερα μην κάψουν, είναι αυτή. Αυτά είναι από την έκθεση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σε μια συνέντευξή του μείωση εργοδικών εισφορών, τουλάχιστον κατά μία μονάδα, αύξηση αφορολόγου γη του 1.000 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες, τέλος επιδεύματος, αύξηση μισθών κατά 25% και 950 ευρώ κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας. Αυτό δεν είναι μια καλή προοπτική για την Ελλάδα, κύριε Δεδογλου? Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που δεν γνώριζε τίποτα. Είναι ο ανήξερος πρωθυπουργός. Δεν ήξερε για την πανδημία, δεν ήξερε για την έκθεση Λίτρα Τσόδρα, δεν ήξερε για τις παρακολουθήσεις που έκανε ο ανυψός και που αυτός είχε επιτύχει. Δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, δεν ξέρει για τις αυξήσεις, δεν ξέρει τίποτα. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν γνωρίζει τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που κατέρχεται ως υποψήφιος. Δεν είναι εξωματική αντιπολίτευση και να διεκδικεί την Πρωθυπουργία ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, πέρα από οτιδήποτε υπόσχεται που είναι λόγια του αέρα, γιατί δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις 21 του Μάη, θα πρέπει πρώτα να απολογηθεί. Γιατί γίνεται στην Ελλάδα το εξής περίεργο. Εμφανίζονται μέσα από ένα ισχυρό μηδιακό σύστημα το οποίο παίζει έναν ρόλο ούτως ώστε τα συμφέροντα να εξυπηρετούνται, και εγώ θέλω να είμαι όμως αυτό, κύριε Σταυρίδη, να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των εξωθεσμικών παραγόντων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξυπηρετεί συμφέροντα των ολιγαρχών. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων ανθρώπων. Το έκανε με την ενέργεια, όπου επιδοτεί τους παρόχους, όχι τους παρόχους, τους παραγωγούς ενέργειας. 4 δηλαδή εταιρείες. Αυτοί παίρνουν τα χρήματα της επιδότησης. Δεν βάζει πλαφόν. Επιδοτεί τις με τα Fuel Pass και τα Food Pass. Κάνει τις αλυσίδες των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει, κάνει promotion ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ο dealer. Προωθεί τις μεγάλες αλυσίδες, τις πολυεθνικές, σε βάρος των μικρών καταστημάτων και των περιφερειακών σούπερ μάρκετ. Το ίδιο έκανε και το Πάσχα, κύριε Σταυρίδη, με τα ακροπολία. Πήρε το καλάθι του Αρνιού στα σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να βαφτίσουν, και ξέρουμε ο καθένας τι σημαίνει, να βαφτίσουν, και χτύπησε τα κρεοπολία. Μίλησα με πολλούς κρεοπόλες. Το 1/10 παραγγελία είχε. Το 1/10 παραγγελίες είχαν στα Αρνιά φέτος που πέρασε. Άρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να απολογηθεί για το έργο του, και αφού το κάνει, να μην λέει από το 2015 ότι έγινε η χώρα, γιατί ήταν και υπουργός προηγουμένως, σε όλες τις κυβερνήσεις, ναι, έτσι. Η χώρα δεν ξεκίνησε από το 2015, να απολογηθεί για τη θητεία του, να μας πει για την πανδημία, γιατί δεν αύξησε τις ΜΕΘ και πέθαναν 15.000 άνθρωποι εκτός της ΜΕΘ. 15.000 είναι φοβερό. Κάποιοι από αυτούς, αν υπήρχε η
περίθαλψη που έπρεπε στα νοσοκομεία μπορεί σήμερα να ήταν μαζί μας. Τώρα, κύριε Δεδόγλου, αυτές οι κάλπες για την 21η Μαΐου και θα κρίνουν βέβαια την κυβέρνηση. Την όποια κυβέρνηση, αν και από ό,τι φαίνεται, δεν θα καταφέρουμε, ακόμη και αν ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα σεβαστεί τις διερευνητικές εντολές, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Ακόμη και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι σημαντικό, ότι δεν θα μπει σε μια διαδικασία κυβέρνηση ανοχής. Νομίζω ότι το. Ποιος δεν θα μπει σε κυβέρνηση ανοχής? Ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή να σχηματίσει η κυβέρνηση σαν δεύτερο κόμμα, αν είναι δεύτερο κόμμα, αν πιστέψουμε στις δημοσκοπήσεις. Όχι, αυτό δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Ναι, βλέπουμε ότι με τον κύριο Βαρουφάκη δεν υπάρχει κοινό τόπο πια. Οπότε αν δει κανείς τα κουκιά, δεν βγαίνει από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση η κυβέρνηση. Ποτέ δεν μπορούμε, εμείς θέλουμε να κάνουμε κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Είναι πρώτη φορά που γίνεται. Με ποιον να κάνετε όμως? Κοιτάξτε, σήμερα μπορεί να λέει ότι θέλει το καθένα κόμμα γιατί διεκδικεί να πάρει ψήφους και πολλές φορές είναι και η ίδια η δεξαμενή, έτσι. Μεσολαβεί, όπως λέει ο Αλέξης ο Τσίπρας, μεταξύ της προεκλογικής περίοδου η κάλπη. Και την επόμενη μέρα εκεί θα κριθούν όλοι. Θα κριθεί και η ίδια η απλή αναλογική και όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βεβαίως στη δημοκρατία διέξω δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι δεύτερες εκλογές. Ο Αλέξης ο Τσίπρας θέλει να κάνει. Μα άμα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας με ποιον μπορεί να κάνει κυβέρνηση? Μπορεί να κάνει με τον Πασόκ, δεν μπορεί να κάνει. Το Πασόκ είναι στο 8%. Δεν είναι και πρώτο να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές. Δεν βγάζει 100%. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 35% και ο Πασόκ 8%. Εντάξει, τώρα πιστεύετε ότι θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 35%. Πιθανόν και περισσότερο. Εγώ θα σας πω, κύριε Σταυρίδη, γιατί εγώ όλο αυτό το διάστημα είμαι έξω. Είμαι στην κοινωνία. Ούτως ή άλλως είμαι στην κοινωνία. Συζητάω όλο το διάστημα και με τους αγρότες και με τους μικροεπαγγελματίες. Γιατί για πολλά χρόνια γνωρίζω και τον αγροτικό κλάδο, γνωρίζω και την μικρομεσαία επιχείρηση, την οποία την έχω πολλά χρόνια κάνει, και την εστίαση, ειδικά και το εμπόριο. Είμαι στην κοινωνία. Βλέπω τι κάνουν. Βλέπω τι μας λένε οι άνθρωποι. Κανένα εργαλείο δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάνω από το 27-28. Ποιο εργαλείο? Δημοσκοπικό. Εδώ η χθεσινή δημοσκόπηση σας δίνει 25,4 και εσείς λέτε ότι θα είστε στο 35. Και εσείς τι λέτε τώρα, ότι αυτές όλες οι δημοσκοπίες εδώ είναι τόσο αξιόπιστες, γιατί δεν δίνουν το πρωτογενές τους αποτέλεσμα που έχουν? Γιατί δεν δίνουν το πρωτογενές? Χωρίς την αναγωγή εννοείται. Βεβαίως. Όπως ακριβώς τα έχουν πάρει. Εγώ θα σας πω ότι μου έχουν καταγγείλει 10 άνθρωποι ότι τους παίρνουν τηλέφωνο και μόλις λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, τους λένε ευχαριστούν πολύ και το κλείνουν. Ωραία, θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί το κάνουν αυτό? Θέλω να σας ρωτήσω. Θυμίσω. Αν το αποτέλεσμα όμως δεν είναι 35 και είναι 25. Για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μου πείτε εάν ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας ένα κόμμα το οποίο έχασε τις εκλογές έχει πάρει λιγότερο? Πείτε μου μια φορά. Άλλο θέλω, αφήστε με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανεβαίνει. Αν μου αφήσετε να. Εντάξει, θα ακούσω το ερώτημα. Αν λοιπόν δεν πάρει 35 και πάρει 25 και είναι δεύτερο κόμμα, υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί ευρύτερα για να υπάρξει κυβέρνηση? Δεν θα κάνει κυβέρνηση. Δεν θα κάνει. Αυτή που τη χαρακτηρίζουμε ιτημένων. Δεν είναι των ιτημένων, αλλά χαρακτηρίζεται έτσι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να στείλει ένα μήνυμα συγκεκριμένο, ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει ποιος θέλει να είναι ο πρωθυπουργός. Ωραία. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, τότε θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, που εγώ πιστεύω, το επαναλαμβάνω, και αυτό είναι από αυτό που συναντώ. Και έχω πολλούς φίλους συντηρητικούς πολίτες οι οποίοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά άλλο κόμμα εκτός Νέας Δημοκρατίας και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω με πλήρη επίγνωση τη λέω. Και δεν μιλάω φίλους προσωπικούς που θα ψηφίσουν προσωπικά, έτσι. Κάνω bypass το ερώτημα που σας έκανα και θα ρωτούσα εάν δεν πάρετε αυτό το ποσοστό, προσωπικά θα είστε απογοητευμένος από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, αν το ποσοστό είναι κάτω από το 30. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα από την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει έναν βουβό θυμό. Μας λένε, θα εκφραστούμε στην κάλπη. Αν δεν εκεί εκφραστεί ο κύριος Μητσοτάκης, θα δει τι τον περιμένει. Αυτό μας λένε. Εγώ θέλω και εσείς μου λέτε σας τώρα. Εγώ θέλω προσωπικά πώς θα αισθανθείτε την επόμενη μέρα. Σας απαντάω. Προφανώς θα είναι απογοητευτικό, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτά τα οποία έχει κάνει σε αυτήν την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης με τις παρακολουθήσεις, με τον περιορισμό της δημοκρατίας, με τον νεοουρμπανισμό, με τον ουρμπανισμό μάλλον, τον τραμπισμό και τον νεοθατσερισμό,
τότε πλέον θα μπούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ανεξέλεγκτη εάν τον ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν θα συμβεί, γιατί οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν, δεν μπορούν στο σούπερ μάρκετ να πάνε. Και όποιος θέλει να πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, εγώ παθαίνω μικρά εγκεφαλικά. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε... Σας είπα τώρα τι γίνεται εδώ. Σας είπα προηγουμένως με την έρευνα. Πάμε τώρα, το 87% έχουμε... παρακαλώ. Έχουμε 4 λεπτά χρόνο. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν είστε κυβέρνηση και αν είστε και εσείς βουλευτής, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του Εύρου. Και δεν θα σας βάλω τα πολύ μεγάλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτά που θα σας βάλω. Δεν θα σας βάλω αυτά που αφορούν το κέντρο. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που κατάγεστε από το τυχερό, θέλω να μου πείτε για τα ζητήματα που αφορούν την Ήπεθρο. Ποια θα είναι τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μπουν στη Βουλή και ποια θα είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν για την περιοχή σας. Υπάρχουν, καταρχάς, είναι σημαντικό και οι πολίτες έτσι σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία είναι έμεση και δεν είναι άμεση, να κάνουν τις επιλογές τους από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή η Βουλή θα πρέπει να έχει από όλες τις κοινωνικές ομάδες, να έχει και ανθρώπους αγρότες, να έχει και ελεύθερους επαγγελματίες, να έχει και μικρομεσαίους, δεν θα είναι συγκεκριμένων επαγγελμάτων όπως συμβαίνει σήμερα. Ο αγροτικός χώρος θα πρέπει να είναι ο ένας πυλώνας ανάπτυξης. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα στην Ελλάδα. Έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στον τουρισμό, όπου πολυεθνικές εταιρείες έχουν πάρει τα πάντα και φεύγει και το χρήμα έξω και οι εργαζόμενοι δουλεύουν με συνθήκες γαλέρας σε αυτές τις ξενοδοχειακές μονάδες. Άρα εμείς πρέπει να δούμε στον Εύρο τα χαρακτηριστικά, μάλλον η ερημοποίηση της Ήπεθρο, η οποία είναι αποτέλεσμα ενός μοντέλου αγροτικής οικονομίας, όπου έχουμε μια νέα τσιφλικοποίηση της γης. Και λέω τσιφλικοποίηση της γης και όχι οι νέους τσιφλικάδες, γιατί βλέπουν το τυράκι και δεν βλέπουν τη φάκα. Χρειάζεται κάποιος 700 στρέμματα αντί για 70, κάποτε και να πω για τυχερό, φέρες, οριστεία, για να βγάλει τα ίδια λεφτά. Αυτό είναι μια στρέβλωση, έτσι. Είναι μια στρέβλωση γιατί μπήκαν μπροστά οι επιδοτήσεις και πίσω η παραγωγή. Πρέπει να γίνει το αντίθετο. Στον Εύρο όμως ένα πρόγραμμα αναζωογόνησης της Ήπεθρου θα πρέπει να έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η θωράκιση των συνόρων δεν γίνεται με φράχτες. Γίνεται με ανάπτυξη. Ένας νομός ο οποίος φθήνει, κλείσαν τράπεζες, κλείσαν ταχυδρομεία, περιφερειακά ιατρία υποβαθμιστήκαν. Το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ένα νοσοκομείο με μια τεράστια ιστορία, έχει συρρυκνωθεί. Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση, πρέπει να πάνε σε ιδιώτη. Αν δεν έχεις λεφτά, έχεις πρόβλημα σήμερα στην υγεία. Και αυτό το εντείνουν. Άρα εδώ θα πρέπει πάλι οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν, να δουν. Θέλουν δημόσια υγεία. Δημόσια υγεία θα έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουν με τη Νέα Δημοκρατία και πηγαίνει. Άρα τώρα τα ζητήματα του Εύρου, επειδή είναι πολλά, έτσι, είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο εμείς το είχαμε ετοιμάσει με τις υποπαραχωρήσεις. Υπήρχαν 4 ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουμε. Ναι, αλλά ήταν εθνική επιλογή, είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν εθνική επιλογή να μείνει κρατικό το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και πότε το κατάλαβε ο κύριος Πρωθυπουργός? Εσείς, μετά από 4 χρόνια. Εσείς αριστερή κυβέρνηση και είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης αντί για το. Κάνετε λάθος. Εμείς μιλάμε για υποπαραχωρήσεις. Ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Δεν είστε υπέρ της κρατικοποίησης. Οι υποπαραχωρήσεις είναι υπό τον κρατικό έλεγχο. Παραχωρείς υπηρεσίες του λιμανιού για 25 χρόνια, όπου οι ιδιώτες αναλαμβάνουν να κάνουν και κάποιο έργο. Η πώληση. Η σημερινή εξέλιξη δεν σας βρίσκει σύμφωνο? Ότι παραμένει υπό τον έλεγχο του κράτους. Και εσείς το πιστεύετε, ότι παραμένει υπό τον έλεγχο τη στιγμή που πουλάει το νερό? Και μου λένε εμένα ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό που κάνουν τυράς. Θα σας πω ότι η πρώτη ιδιωτικοποίηση νερού είναι το ΣΔΙΤ στο φράγμα της, του Νέστου, όπου εκεί θα αρδεύονται 100.000, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει όμως τόσο σημασία. Και βάζουν και 250 εκατομμύρια από το σχέδιο ανάκαμψης. Πού είναι για τον Εύρο τα χρήματα της ανάκαμψης? Κύριε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Και θα κλείσουμε με αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές πριν λίγες μέρες, επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Εκεί ο κύριος Καπετανίδης Χρήστος, ο οποίος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, μας έκανε μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει και μας είπε για την πρόταση την οποία έχει να πάρει το Κύχνη από δίπλα και να κάνει ένα καινούργιο νοσοκομείο Κύχνη.
ούτως ώστε να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του. Και τον ρώτησα πόσα χρήματα κοστίζει αυτό. Μου είπε 10 εκατομμύρια. Και του λέω, συμφωνήσω ότι χωρίς το φράχτη, αν δεν κάναμε το φράχτη όπως τον κάνουμε, έτσι, γιατί εγώ λέω για τα χερσαία σύνορα, να πάνε στο μελισσοκομείο να κάνουν, αλλά δεν πηγαίνουν στο μελισσοκομείο. Ναι, πάμε να κλείσουμε. Πάμε να κλείσουμε το χρόνο. Και λέω, πόσα νοσοκομεία, 10. Συμφωνείτε, συμφωνούμε. Σας είπα ένα παράδειγμα πολύ χοντροκομμένο για το τι προτεραιότητες βάζεις. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί στον Εύρο μόνο η δομή φιλοξενίας, εκείνη τεράστια πολιτεία η οποία έχει γίνει στο κίτ και ο φράχτες. Αυτά είναι μόνο για τον Εύρο. Αυτός είναι ο Εύρος. 14.000 χάσαμε, κύριε Σταυρίδη. Ένα διδημότικο της παλιάς εποχής ή δύο τωρινά ή τρεις σφαίρες. Σας ευχαριστώ. Αυτό πολύ. Έχασε ο Εύρος. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά πίσω στο δελτίο μας. Ξεκινά την 1η Μαΐου επίσημα, κυρίες και κύριοι, για την πυρική περίοδος, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου. Με την πυροσβεστική υπηρεσία να απευθύνει σύσταση στους πολίτες, εφιστώντας την προσοχή τους αναφορικά με την πρόκληση πυρκαγιών. Παρά τη δύσκολη πυρική περίοδο που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε και πέρυσι στη Θράκη, δεν αναμένεται αύξηση αέριων μέσων, ενώ αντίθετα θα υπάρξει μείωση στο έμψυχο δυναμικό. Από την 1η Μαΐου ξεκινά επίσημα αντιπυρική περίοδος, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει σύσταση στους πολίτες, εφιστώντας τους την προσοχή και ζητώντας τους να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Από τώρα αρχίζουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες και τους αγρότες της περιφέρειάς μας με δελτία τύπου που θα εκτός από εμάς θα κοινοποιήσουν και σε κάθε νομό οι διοικητές των νομών, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και το τέλος αυτής, με τις ενέργειες που κάνουν στην ύπαιθρο ή ακόμα και μέσα σε οικισμούς ή πλησίων αυτών. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για τον τρέχοντα χρόνο, 1 Μαΐου μέχρι και τη διάρκεια της 31 Οκτωβρίου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30 Απριλίου να έχουν κάνει τους απαραίτητους καθαρισμούς στους οικοπαιδικούς τους χώρους και να έχουν φροντίσει να απομακρύνουν τα γεωργικά υπολείμματα τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Επισημαίνει επίσης η υποδιοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Εύρου, Ελένη Δερμανοπούλου, η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι από 1 Μαΐου υπάρχουν σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 9 και 19 διοικητικά πρόστιμα τα οποία σε μερικές περιπτώσεις είναι και μεγάλα τα ποσά. Στην περσινή αντιπυρική περίοδο, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολότερη αυτή στο δάσος της Δαδιάς. Στη νέα αντιπυρική περίοδο, το πυροσβεστικό σώμα οφείλει να είναι έτοιμο τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και στα εναέρια μέσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Κούκουρας, δεν αναμένεται αύξηση εναέριων μέσων, ενώ αντίθετα θα υπάρξει μείωση στο έμψυχο δυναμικό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να γνωρίζουμε επακριβώς τι διαθεσιμότητα θα έχουμε σε εναέρια μέσα στην περιφέρειά μας. Το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε σίγουρα όσα είχαμε και πέρυσι. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες φυσικά και χωρίς να έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή θα έχουμε τα δύο ελικόπτερα Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και συν τα δύο πετσετέλ στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και τους δύο τράκτορες στην αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, αλλά αυτά ακόμα τα λέω με μεγάλη επιφύλαξη, διότι δεν έχουμε επίσημη αναφορά. Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε χρόνος περνάει. Φέτος δυστυχώς δεν προλάβαμε να κάνουμε προσλήψεις μέχρι τη σήμερα που μιλάμε. Έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη κάποιων
ατόμων σε διαγωνισμούς όμως που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, θα γίνουν στο μέλλον, μεσολαβούν όπως ξέρετε και εκλογικές εκλογές. Θα δούμε για τη φετινή αντιπυρική περίοδο όμως δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε κόσμο, οπότε θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε και πέρυσι, αφαιρώντας φυσικά κάποιους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν. Όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θα υπάρχει μια μείωση του προσωπικού σε σχέση με πέρυσι. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Γιάννης Δερμετζόγλου, κυρίες και κύριοι, υποψήφιος βουλευτής Εύρου με την Ελληνική Λύση, βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα κύριε Δερμετζόγλου. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς προσωπικά και το κανάλι σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε πια πάρα πολύ κοντά στην εκλογική αναμέτρηση. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουμε και ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε, αλλά και ποιον βουλευτή θα ψηφίσουμε, γιατί και αυτοί παίζουν ρόλο. Εσείς υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, γιατί πήρατε την απόφαση αυτή να συμμετάσχετε για μία ακόμη φορά στην εκλογική διαδικασία? Εγώ, από ό,τι γνωρίζετε, με τον πρόεδρο είμαι πολύ γνωστός και φίλος εδώ και 20 χρόνια. Και όταν ήταν πριν από 7 χρόνια να ίδρυσε το κόμμα και θέλανε μέσα στον Εύρο, στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης, να κάνουμε το γραφείο, το δέχθηκα, εντάξει, μετά. Μου λέει, θέλω να είσαι και υποψήφιος βουλευτής. Συμφώνησα και με αυτό. Εκτιμούσα και εκτιμώ πάντα τον κύριο Βελόπουλο σαν πρόεδρο στο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και μετά, στις προηγούμενες εκλογές, θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ευρύτησες και τις ευρύτησες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Γιατί, αν θυμάστε, πήρα 200 σταυρούς και ήμουνα πρώτος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στον Εύρο. Δεν μπορούσα δηλαδή μετά να πω, φεύγω και δεν θα είμαι. 4 χρόνια γυρνάω όλο τον Εύρο, βλέπω τα προβλήματα του Εύρου, αφουγκράζουμε το λαό, γιατί και η δουλειά μου είναι τέτοια που ανεβαίνω μέχρι πάνω το τρίγωνο, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Τώρα, πριν πάμε να δούμε λίγο τα θέματα του Εύρου, θα σας πάω σε κάτι το οποίο θα μου πείτε ότι είναι προβοκατόρικο, αλλά δεν γίνεται να δεν το ρωτήσω. Δεν πειράζει. Τι γίνεται τώρα, έχουμε εμφύλιο στην Ελληνική Λύση? Υπάρχει γερός τσακωμός? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η αποχώρηση των δύο. Γιατί ο τρίτος είναι ο κύριος Αυδελάς, που είναι προσωπικός μου φίλος αρκετά χρόνια κι αυτός. Η αποχώρηση των δύο θέλω να πιστεύω ότι έγινε γιατί κάτι φήμες υπήρχαν. Και ο πρόεδρος, που εγώ συμφωνώ ακριβώς με την γνώμη του πρόεδρου, έβγαλε ένα δελτίο τύπου και τα γράφει ξεκάθαρα. Για μας, στην Ελληνική Λύση, αυτή που είναι η πρώτη, που είναι, όπως λέμε, πρωτοκλασσάτα στελέχη, είναι η ψηφοφόρη της Ελληνικής Λύσης. Και όχι εδώ ο κάθε. Γίνονται καταγγελίες τώρα για λεφτά, για πράγματα. Ναι, εντάξει, για... τώρα από εκεί και μετά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω θέση. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος καλά έκανε και έκοψε από τη ρίζα το δέντρο για να σταματήσει. Θα είναι πλήγμα για το τελικό αποτέλεσμα, θα χάσει κάτι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει μπούμεραγκ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι υπέρ μας. Τι φταίει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό? Μα κοίτα τώρα, το έβγαλε πρώτα το Κόντρα. Η εφημερίδα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το επανέλαβε την άλλη μέρα. Μα δημόσια στα Facebook και στα Instagram τα γράψαν οι υποψήφοι που αποχώρησαν. Εντάξει, τώρα το τι θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε, τα site γράφουν πάρα πολλά, από όσο ξέρετε κύριε Σταυρίδη. Εγώ δεν μπορώ να πάρω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γιατί δέχθηκε ο κύριος Αυδελάς να αλλάξει εκλογική περιφέρεια και πήγε στα Γρεβενά. Μην ξέρετε ότι τα Γρεβενά είναι μονοϊδρική. Είναι πολύ δύσκολα για να βγει εκεί. Ναι. Ενώ οι άλλοι συνυποψήφοι, ο κύριος Μηνωνάκης και η κυρία Αλεξοπούλου, δεν δέχτηκαν να αλλάξουν εκλογική περιφέρεια. Εσείς στον Εύρο σκέφτεστε ότι είναι είστε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δηλαδή στο να βγει μια έδρα, να βγάλετε μια έδρα και η μάχη είναι ανάμεσα σε ποιον θα μπορέσει να την κατακτήσει την έδρα αυτή? Εγώ θεωρώ ότι στον Εύρο θα βγάλουμε έδρα 95%. Και στην πρώτη και στη δεύτερη, αν χρειαστεί εκλογική αναμέτρηση? Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μάχη αυτή τη στιγμή μέσα στο κόμμα. Μάχη όχι κακή. Το κατάλαβα. Για το ποιος θα μπορέσει. Εντάξει, όλοι οι υποψήφοι τρέχουν, ο καθένας κάνει τον αγώνα του. Εγώ θεωρώ ότι με γνωρίζουν οι άνθρωποι και από την προηγούμενη τετραετία. 4 χρόνια ό,τι ήθελε ο καθένας τους βοήθησα. Δεν έχω με στριφός, δηλαδή διατριβές με τον καθέναν. Κάποιοι δηλαδή μου λένε, εμείς ψηφίζουμε εσένα γιατί είσαι αυθεντικός. Χθες προχθές που με είπανε. Όπου και να πας, θα σε ψηφίσουμε. Τώρα, από εκεί και μετά, κοντά είναι οι εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο νομός και ποια είναι αυτά τα οποία εσείς θα βάλετε πρώτη γραμμή? Πρώτη γραμμή στον Εύρο.
Ο πρόεδρος το έχει πει επανειλημμένως. Καταρχήν, εμείς έχουμε, είναι το μοναδικό κόμμα, πιστεύω, και κακώς που δεν σας έφερα εγώ τα βιβλία που έχουμε για την ενέργεια βιβλίο, ολόκληρο βιβλίο. Έχουμε για την γεωργία, για την κτηνοτροφία, ολόκληρο βιβλίο. Ο νομός Εύρου, τι χρειάζεται? Χρειάζεται φορολογία όσο μπορεί πιο κάτω. Δηλαδή, ο πρόεδρος λέει ότι θα έχουμε 5 με 6%, θα προτείνει. Και εγώ του λέω, εντάξει, να το βάλουμε 9 στη φορολογία. Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται, κύριε Σταυρίδη, ένας καινούριος επαγγελματίας, καινούριος... Φορολογία επί των κερδών ή ναι, φορολογία στο ΦΠΑ. Και στο ΦΠΑ και στο κέρδη και όλα, παντού, το 9. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας καινούριος επαγγελματίας, άμα ανοίξει ένα μαγαζί, από αυτομάτως την ίδια χρονιά θα πληρώσει εφορία. Γιατί στην Κύπρο περιμένουν 5 χρόνια και μετά από 5 χρόνια βλέπουν πώς πάει η επιχείρηση και λένε τώρα θα φορολογηθείς. Ναι, το 6, 7, 9 δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας αναλογιστικής μελέτης. Μιλάμε για περιφέρειες που είναι δίπλα σε σύνορα, όπως ο Εύρος, όπως η Φλόρινα. Τώρα μου λένε κάποιοι, δεν θα βάλετε την Κομοτηνή, δεν θα βάλετε την Ξάδη. Αυτό θα το δούμε. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν προτάσεις και να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι. Για να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να δεχθούν αυτά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση θα είναι, πρέπει εμείς να είμαστε δυνατοί στη Βουλή. Να έχουμε 25-30 βουλευτές. Με 10 βουλευτές τώρα που ήμασταν, ό,τι και προτάσεις θα κάναμε, δηλαδή να σας πω μια κουβέντα που την ξέρετε πολύ καλά. Πάντως δημοσκοπικά είστε στο 3,8, δεν μπορείτε να έχετε 25. Εγώ θεωρώ είμαστε πάνω από 7%. Πάλι θα με πείτε προβοκάτορα. Όχι, εάν δεν βάλω το 35 που μου είπε ο κ. Δάδογλου νωρίτερα που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς πώς θα είπατε ότι θα. Δηλαδή, αν βάλω όλα αυτά που μου λέτε εδώ, όλοι οι υποψήφοι, όχι, θα πρέπει να έχουμε 250%. Εγώ είπα πάνω από 7, δεν είπα 35. Ναι, 7 και 35 και, 3, και 15 ναι, το ΠΑΣΟΚ. Κάτι γίνεται. Κύριε δηλαδή, πρέπει να αποδεχτούμε ότι το εργαλείο της μέτρησης είναι. Κύριε Σταυρίδη, εγώ δεν πολυδέχομαι τις δημοσκοπήσεις. Να σας πω για ποιο λόγο. Λοιπόν, γιατί παίρνω και εμένα τηλέφωνο στο σπίτι, κάποια στιγμή που είμαι εγώ, και με ρωτάνε. Και μόλις λέω ελληνική λύση, ακούω που λένε, όχι, ελληνική λύση. Εντάξει, το αφήνω στην άκρη. Εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη, ναι, πριν από ένα χρόνο που έγιναν εκλογές στη Γαλλία, έδιναν τη Λεπέν ότι είχε 8 με 13 βουλευτές και θα πάρει το πολύ 15. Και η Λεπέν πήρε 87. Μάλιστα. Στην Ευρώπη. Εδώ τώρα βγήκε πριν από μια εβδομάδα ο κύριος Πέτσας στο Sky, να σας πω και το κανάλι, και είπε η Νέα Δημοκρατία θα είναι 35%. Και το ρωτάει και ο δημοσιογράφος, τον καλύπτει. 35. Εμείς λέγαμε θα είστε 28-29. Όχι, 35. Και αν ήταν το παλιό το σύστημα, θα είμαστε αυτοδύναμοι. Η Νέα Δημοκρατία έχει γυρίσει, ο κύριος Πρωθυπουργός, όλο τον Εύρο, που γυρνάω εγώ μια φορά την εβδομάδα να ακούει τα προβλήματα του κόσμου. Γιατί το γύρισε ο κύριος Βελόπουλος? 5 φορές ήρθε ο κύριος Βελόπουλος τα τελευταία 3 χρόνια. 5. Και στο ΚΙΤ και παντού. 5 φορές. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα του Εύρου. Τα ζητήματα του Εύρου. Το πρώτο θέμα. Ο φράχτης τι θα γίνει? Εμείς για το φράχτη είμαστε κάθετοι. Θέλουμε να είναι τσιμεντένιος μέχρι τα 170 χιλιόμετρα. Να μην μπορεί να περάσει ούτε άρμα από πάνω. Και από πάνω ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, το οποίο θα είναι μικρής τάσης, που μόλις το ακουμπάς θα σε τεινάζει και θα φεύγεις πίσω. Δεν θα σκοτώνεσαι. Με λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό θα το δούμε. Δεν θα σκοτώνεσαι. Εγώ έχω πάει στο Μουντιάλ της Αφρικής και είδα μια μεγάλη συνοικία όσο είναι η Αλεξανδρούπολη των Ελλήνων πολιτών εκεί και είχαν όλα τα σπίτια περίφραξη, όπως σας το λέω, με αυτό το φράκτη. Και όταν τους είπα γιατί βάζουν το καλώδιο, γιατί γίνονται πολλές κλεψιές. Αυτό εγώ που φοβάμαι, κύριε Σταυρίδη, τώρα είναι ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα στην πολιτική σκηνή. Έχει περάσει και το ποδόσφαιρο. Προηγουμένως πριν έρθω, μιλούσα με τον δημοσιογράφο σας που είναι στο ποδόσφαιρο, ειδικός, ναι, και του λέω: μετά από αυτά που είδα, Ολυμπιακός ΑΕΚ, τι να μιλάω εγώ για ποδόσφαιρο, αλλά η τοξικότητα περνάει και στην πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια προεκλογική περίοδος που. Φοβάμαι. Έχει έντονη τοξικότητα. Το θέμα είναι ποιον ευνοεί τελικά. Φοβάμαι ότι θα. Τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα κόμματα? Ναι, αλλά πιστεύω ότι τα μικρότερα κόμματα ευνοεί. Γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δηλαδή, βλέπω τώρα κάποιους νέους ανθρώπους που λένε με αυτά που γίνονται δεν θα πάμε να ψηφίσουμε. Και του λέω είναι λάθος. Είναι λάθος, φυσικά είναι λάθος. Πρέπει να πάμε να ψηφίσετε. Και γυρνάνε και με λένε, τι να ψηφίσουμε? Ψηφίστε, κύριε Σταυρίδη, σας το λέω ξεκάθαρα και του λέω καθαρά, ψηφίστε ένα μικρό κόμμα. Αν όμως συμπαθείτε εμένα ή συμπαθείτε την ελληνική λύση, ψηφίστε ελληνική λύση. Εσείς θα προτείνετε, αφού είναι φίλος σας τον πρόεδρό σας, τον κύριο Βελόπουλο, να μπει στην κυβέρνηση?
Όχι. Ο πρόεδρος το δήλωσε ξεκάθαρα. Δεν θα μπει σε καμιά κυβέρνηση. Άρα τι εκτός ασφαλούς θα κάνει η αντιπολίτευση? Ναι, εκτός ασφαλούς, γιατί σας είπα προηγουμένως, το μόνο πράγμα που μας άκουσε η Νέα Δημοκρατία ήταν για τα Ραφάλ, που μας άκουσε μετά από 2,5 χρόνια. Εμείς λέγαμε τα Ραφάλ να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας να υπάρχει συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία? Μισό λεπτό, κύριε Σταυρίδη. Πριν από 10 μέρες δεν βγήκε. Δηλαδή, ο κύριος Βελόπουλος λέτε έχει έρθει 5 φορές. Ο Πρωθυπουργός είναι εδώ υποψήφιος. Άρα όλοι φαίνεται πως προσέχουν τον Εύρο λίγο περισσότερο. Αυτό δεν σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος επικοινωνίας? Ναι, να σας πω κάτι. Να βρεθεί. Εγώ συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις. Είναι δεδομένο αυτό παντού. Αλλά όταν βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει δεν μπορώ να συζητήσω με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, γιατί στα εθνικά θέματα έχουμε άλλη γνώμη. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος στα εθνικά. Πιστεύω κι εσείς. Γιατί είμαστε από εδώ δίπλα από τον Εύρο. Δηλαδή, όταν αυτοί θέλουν να ξεπουλήσουν το Αιγαίο με τις πρέσπες νούμερο 2 και πάνε και στον Μπρίγκελ και πάνε και στο Σόλτς και τους λέει κάντε κυβέρνηση όλοι μαζί να τα βρείτε, πώς να συμφωνήσουμε εμείς με τον κύριο Μητσοτάκη? Μάλιστα. Και τώρα, δεύτερον, να πω κάτι. Όταν λένε αυτοί θα κάνουμε, δεν θα γίνει αυτό, σήμερα είδατε τις προσλήψεις των Τούρκων. Σήμερα. Ναι, τις παίξαμε και στο δελτίο. Τις είδα. Δηλαδή βγάλαν τα βίντεο, η Δυτική Θράκη είναι δικιά μας, από τη Μυτιλήνη, από τη Λέσβο. Καλά, τώρα αυτό εξυπηρετεί μια. Εντάξει, είναι και εκλογές της Τουρκίας. Ναι. Ναι, αλλά συγγνώμη, εμείς είπαμε ότι με αυτούς γίναμε φίλοι. Λόγω σεισμών. Πιστεύετε ότι δεν πρόκειται να γίνουμε φίλοι με την Τουρκία? Ο παππούς μου έλεγε ότι ο Τούρκος φίλος δεν γίνεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στην ανακαινισμένη Τσανάκλειο Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί πλέον το Μουσείο Καραθεοδωρή, το οποίο προσελκύει μικρούς και μεγάλους από Κομωτινή, οικισμούς αλλά και άλλες περιοχές. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στο ιστορικό κτίριο της Τσανακλείου Κομωτινής μετεγκαταστάθηκε πριν μερικούς μήνες και λειτουργεί το Μουσείο Καραθεοδωρή. Το μουσείο φιλοξενεί τα αρχεία, το έργο και προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου μαθηματικού. Το Μουσείο Καραθεοδωρή στην ανακαινισμένη Τσανάκλειο λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα από μαθητές, φοιτητές αλλά και συλλόγους που επιθυμούν να επισκεφθούν το μουσείο. Το μουσείο φιλοξενεί τα αρχεία, το έργο, τα προσωπικά αντικείμενα και τις οικογενειακές φωτογραφίες του μεγάλου επιστήμονα. Ενώ συγχρόνως θυμίζει πως το αρχαίο ελληνικό πνεύμα των μαθηματικών του Αρχιμίδη, του Πυθαγόρα, του Ευκλήδη και τόσων άλλων σπουδαίων μαθηματικών είναι αθάνατο και ξαναζωντανεύει με την πένα του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή για να συμπληρώσει έτσι και με άλλες σελίδες την ένδοξη ιστορία των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών. Το μουσείο λειτουργεί από το 2009, ωστόσο πλέον μεταφέρθηκε σε πολύ πιο όμορφο και κεντρικό χώρο. Το Μουσείο Καραθεοδωρή λειτουργεί από το 2009. Τα εγγένεια έγιναν το 2009. Εδώ σε αυτόν τον χώρο, λειτουργεί εδώ περίπου και 1,5 χρόνο. Θεώρησαν ότι είναι ο κατάλληλος χώρος εδώ για να βρεθεί το μουσείο, γιατί λειτουργεί σαν ερευνητικό κέντρο και όχι σαν κλασικό μουσείο. Περισσότερο σαν ερευνητικό κέντρο. Εδώ φυλάσσονται διάφορα ευρήματα, περιοδικά, δημοσιεύματα, φωτογραφίες για τον Καραθεοδωρή. Είναι ένα πλούσιο υλικό. Ναι, είναι ένα πλούσιο υλικό το οποίο κατάφεραν να το... να το μαζέψουν από τα διάφορα πανεπιστήμια που πέρασε ο Καραθεοδωρής. Το μουσείο όμως αναδεικνύεται και σε χώρο παιδείας που έρχεται να καλύψει το έλλειμμα της ύπαρξης του Καραθεοδωρή και των θεωρημάτων του από τα σχολικά εγχειρίδια. Εξαιρετικά σημαντική τόσο για τη λειτουργία του Μουσείου Καραθεοδωρή όσο και για τη μετεγκατάστασή του στην ιστορική Τσανάκλειο ήταν η συνεισφορά του αείμνηστου Αθανάσιου Λιπορδέζη. Ο μαθηματικός και συγγραφέας Αθανάσιος Λιπορδέζης ίδρυσε το Σύνδεσμο Φίλων Καραθεοδωρή το 2005, αναλαμβάνοντας δυναμική δράση για την ανάδειξη του μεγάλου μαθηματικού. Από το 2001 μέχρι την τελευταία του πνοή, εξέδιδε την εφημερίδα Καραθεοδωρή, στην οποία αποτυπώνεται η έρευνα γύρω από τη ζωή και το έργο του γένους Καραθεοδωρή. Σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, έθεσαν τις βάσεις για την ίδρυση και λειτουργία μουσείου στην πόλη μετά από 15ετή έρευνα σε Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία, Γαλλία, Αμερική και Γερμανία. Έτσι, από το 2009 λειτουργεί το Μουσείο Καραθεοδωρή, ενώ η πρόσφατη μετεγκατάστασή του στην ιστορική Τσανάκλειο ήταν μια διεκδίκηση του Αθανάσιου Λιπορδέζη, την οποία αποδέχθηκε ο πρώην Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης και υλοποιήθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή Γιάννη Γκαράνη. Ο Αθανάσιος, Σάκης για τους περισσότερους Λιπορδέζης, έφυγε από τη ζωή τον φετινό Φεβρουάριο, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην Κομωτινή.
Από τις 26 Απριλίου έως και τις 2 Μαΐου θα υλοποιηθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εν αέρια ρήψη δολωμάτων για τον εμβολιασμό των ζώων από τον ιό της λύσας. Οι αρχές εμπιστούν προσοχή αποφυγής οποιασδήποτε επαφής με το συγκεκριμένο δόλωμα σε περίπτωση που βρεθούν αυτά τυχαία σε κατοικημένη περιοχή, αγρούς ή χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την έναρξη της αιαρινής εμβολιαστικής περίοδου κατά της λύσας, θα υλοποιήσει με εναέρια ρήψη δολωμάτων για τον εμβολιασμό των ζώων από τις 26 Απριλίου 2023 έως και τις 2 Μαΐου. Ο εμβολιασμός γίνεται με δολώματα που περιέχουν εμβόλιο έναντι του ιού της λύσας, ενώ η διασπορά των δολωμάτων θα διενεργηθεί στους χώρους διαβίωσης των ζώων στόχων και δεν θα εφαρμοστεί εμβολιασμός σε κατοικημένες αστικές και περαστικές περιοχές. Το εμβόλιο δόλωμα έχει την όψη μικρού κύβου χρώματος, δηλαδή καφέ με οσμή ψαριού, περιέχει ουσιαστικά μια κάψουλα ή ένα σακουλάκι με ένα διάλειμμα του αντιλυσικού εμβολίου μέσα σε ένα περίβλημα ελκυστικό για την αλεπού που περιέχει τετρακυκλίνη ως δείκτη εμβολιασμού. Για το χρονικό διάστημα από τις 26 Τετάρτου μέχρι και 2 Πέμπτου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εφαρμοστεί ο εμβολιασμός της αιαρινής εμβολιαστικής περίοδου κατά της λύσας. Ο εμβολιασμός τι περιέχει, καταρχήν γίνεται με ένα δόλωμα μέσα στο οποίο υπάρχει το εμβόλιο έναντι του ιού της λύσας και ο στόχος είναι η άγρια πανίδα και συγκεκριμένα η κόκκινη αλεπού που εκεί εντοπίζεται και είναι το ρεζερβουά της λύσας για την Ευρώπη. Άρα ο στόχος μας λοιπόν είναι να εμβολιαστούν ακριβώς κατά κύριο λόγο οι αλεπούδες και η άγρια πανία γενικότερα. Από την πλευρά του, την Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βασίλης Ζελισταμάτης τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει άμεση επαφή ανθρώπων με τα δολώματα σε περίπτωση που βρεθούν τυχαία σε κατοικημένη περιοχή, αγρούς ή χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, καταρχήν δεν θα πρέπει να το αγγίζει. Ό,τι και πρέπει να το καταστρέφει, καλά είναι να αποφεύγεται δηλαδή η επαφή με γυμνά χέρια. Κάποιοι το περιεργάζονται βέβαια, είναι με την έννοια η επικινδυνότητά του όταν ακριβώς το πιέσεις και σπάσει η κάψουλα που περιέχει μέσα τον ιό της λύσας. Άρα αυτό το οποίο και συνήθως οι άνθρωποι της υπαίθρου καλύτερα είναι να μην το αγγίζουν ή αν το αγγίξουν με γάντι μέσα σε σακουλάκι για να ειδοποιήσουν τις κατατόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το σημαντικό είναι ο άνθρωπος αυτός να μην έχει ανοιχτές πληγές με τράβατα, να μην τρίψει το στόμα του ή τα μάτια του, ούτως ώστε να καταστεί επικίνδυνο να μολυνθεί από τον ιό της λύσας. Τελέστηκαν κυρίες και κύριοι τα θυρανίξια του παλαιού Πέτρου Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Χιλία Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια εκθέσεις φωτογραφίας του Κωνσταντίνου Τερψίδη προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Τελέστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 24 Απριλίου τα θυρανίξια του παλαιού Πέτρινου Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Νέα Χιλία Αλεξανδρούπολης, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου Κυρίλου και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμπάδου σου την ευλογία σου άκραντε. Διπλή χαρά αυτή τη στιγμή διέπει την ψυχή μου γιατί έχουμε δύο γεγονότα στα οποία μας αξιώνει ο Θεός να λαμβάνουμε μέρος. Το ένα είναι η αποκατάσταση αυτού του ναού που μέσα στη ψυχή μας και στη συνείδησή μας και στη μνήμη μας είναι ο ναός της Χιλής, ο παλαιός όπως τον γνωρίζαμε και εγώ ενθυμούμε πολλές θείες λειτουργίες ως παιδάκι και αργότερα μέσα σε αυτόν τον ναό του Αγίου Γεωργίου.
Ο ναός θεμελιώθηκε το 1953 επί Μητροπολίτη Ιωακείμ Καβύρη και κάλυψε τις λατρευτικές ανάγκες του οικισμού έως τη δεκαετία του 1990. 70 χρόνια μετά τη θεμελίωση του ναού και με τις απαραίτητες επισκευές και παρεμβάσεις που έγιναν, η Πέτρινη Εκκλησία ανοίγει τις θύρες της. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως πνευματικό κέντρο. Μετά τα θυρανίξια του παλαιού Πέτρινου ναού, πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας του Κωνσταντίνου Τερψίδη με τίτλο «Ήμβρος εν Αιγαίο Πελάγη Αρίστη Νήσος» προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Υπενθυμίζεται ότι από τις 20 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Χιλής φιλοξενείται η Σεβάσμια Ιερή Εικόνα της Παναγίας Βοήθειας από Τυχείο μαζί με τμήμα Ιερού Αμφίου του Αγίου Ανθίμου του Ενχείο. Η Ιερή Εικόνα θα παραμείνει έως την Κυριακή 30 Απριλίου στον Ιερό Ναό της Νέας Χιλής, ο οποίος θα είναι ανοιχτός όλη την ημέρα για όσους επιθυμούν να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας Βοήθειας. Την παραμονή του στην Α2 κατηγορία ανδρών του χάντμπολ εξασφάλισαν οι κύκλοπες Αλεξανδρούπολης η ομάδα του Εύρου με νίκη στη Βέρεια επί του τοπικού Φίλιππου, σφράγγισε και μαθηματικά την παραμονή της. Στην Α2 κατηγορία ανδρών του χάντμπολ θα αγωνίζονται και την επόμενη σεζόν οι κύκλοπες Αλεξανδρούπολης. Οι Θρακιώτες το Σάββατο επικράτησαν εκτός έδρας 28-21 του Φίλιππου Βέρειας, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή τους μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Το μάτς στην Ημαθία ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με τις ομάδες να φεύγουν για τα ποδητήρια ισόπαλες 10-10. Στο δεύτερο μέρος, η ίδια εικόνα μέχρι το 50, όταν οι Ευρύτες ξέφυγαν στο σκορ, κράτησαν τη διαφορά και πήραν τη νίκη. Εξαιρετική για τους κύκλοπες, η Σωτηρόπουλος και Πιστόλα, σημειώνοντας από 8 και 7 γκολ έκαστος, καθώς και ο τερματοφύλακας Νικολαίδης, που πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις. Έτσι, η αναμέτρηση με τον Αρχέλαο Κατερίνη στην Αλεξανδρούπολη στην τελευταία αγωνιστική αποκτά πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα για τους κύκλοπες. Τα αποτελέσματα στην 21η και προτελευταία αγωνιστική είχαν ως εξής: Αρχέλαος Κατερίνης, Αλέξανδρος Αξιούπολης 27-19. Άρης Θεσσαλονίκης, Εκμάθηση Αθλημάτων 20-21. Φίλιππος Βέρειας, Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης 21-28. Γάς Κιλκής, Φίβος Σικαιών 29-22. Στη βαθμολογία ο Γάς Κιλκής είναι στην πρώτη θέση με 34 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και την άνοδο. Στη δεύτερη θέση ο Φέκας Κέρκυρας με 30, στην τρίτη ο Φίβος Σικιών με 26, στην τέταρτη ο Φίλιππος Βέρειας με 14, όσους και ο Αρχέλαος Κατερίνης, 13 Εκμάθηση Αθλημάτων, όσους και οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, 12 ο Αλέξανδρος Αξιούπολης, 10 ο Άρης Θεσσαλονίκης και 4 το Πανόραμα. Άρης και Πανόραμα έχουν υποβιβαστεί στη Β' Εθνική. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό και αμέσως μετά η πολιτική εκπομπή Εκλογές 2023. Τα τελευταία γεγονότα, περίπου τα μεσάνυχτα, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, από όλους όσους εργαστήκαν στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.